Τελευταίο μας θέμα για απόψε είναι η εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής με αφορμή την τελετή λήξης της σχολικής περίοδου 2014-2015. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου στο χολ της κοινότητας του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green. Την εκδήλωση τίμησα με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπέο Αθανάσιος, ο διευθυντής της σχολής και συνεργάτης του σταθμού μας, πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας, ο ταμείας της σχολής, Πανίκος Δημητρίου, πολλοί καθηγητές της σχολής και πάρα πολλοί μαθητές. Η εκδήλωση άρχισε με μουσική και αμέσως μετά σύντομη ομιλία έκανε ο ταμείας της σχολής, Πανίκος Δημητρίου. Αμέσως μετά ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας έκανε σύντομη ομιλία αναφερόμενος στον απολογισμό και τις επιτυχίες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, την οποία ο ίδιος ίδρυσε και διευθύνει τα τελευταία 25 χρόνια. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Χριστέ ο Θεός ήμουν ευλόγησον και πρόσεχε με το δούλο σου ότι αγίωσε πάνω την Ιγκαή και εσπίσω να σπονεώνουν. Αμήν. Καλή ώρα. Ευχαριστούμε. Να κάνω ένα μικρό χαιρετισμό. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να καλέσω τον Ταμεία μας Εκμέσου Επιτροπής να ευχαριστήσει την Επιτροπή, τους δασκάλους και τους μαθητές. Ευχαριστώ σας. Φυσικά δεν είμαι για ομιλίες και τέτοια, να το πήγω έτσι κοντινό. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Διευθυντή της Βυζαντινής Σχολής, τον Πάτερ Ιωσήφ, για το καλό έργο που έχει κάνει τόσα χρόνια. Μας βοηθά, μας εξυπηρετά, την πρεσβυτέρα που τον αντέχει. Να ευχαριστήσω τους μαθητές όλους, τους δασκάλους, τους επιτρόπους, τη γραμματέα της Βυζαντινής, τη Γεωργία. Thank you very much for everything. Thank you. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο, που μας βοηθά και μας δίνει τα ωραία μέρη εδώ για το σχολείο, για τους χορούς και το χρόνο που μας εξυπηρετά για το σχολείο. Thank you very much and good luck to everybody. Γι' αυτό θέλω να ξεκινήσω με θερμές ευχαριστίες στην Επιτροπή της Σχολής πρώτα απ' όλα, γιατί με στηρίξαν όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους επιτρόπους που περάσαμε. Και αν μου επιτρέπετε απλώς να κάνω μία μνήμα στον μακαριστό Μιχαλάκη Παπαδόπουλο, που ήταν και η ψυχή, έτσι το λέγαμε, της σχολής και είναι, πνευματικά πια. Ακόμα και τον κύριο Γιάννακα που έφυγε και μένει στην Κύπρο. Όλους εσάς ιδιαίτερα τους παρόντες, τον Πανίκο, τον Λούκα, την Σίλβια, τη Σκέβη, την Έλενα, την Ιωάννα, την Ανδρούλα, τη Γεωργία ιδιαίτερα και στην Επιτροπή αλλά και ως γραμματέα της σχολής όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω τους δασκάλους. Έχουν περάσει δεκάδες δάσκαλοι σε όλα αυτά τα χρόνια. Να σταθώ στους παρόντες πια, τον κύριο Σταυρινίδη, την κυρία Μπράιον και την Γεωργία πάλι που και αυτή επομίζει τώρα τη σχολή. Ο Πατοχρυσόστομος δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ο Γιώργος δεν έχει έρθει ακόμα. Όχι. Ο Γιώργος Σάβα. Όχι. Ωραία, μπαίνει τώρα. Ωραία. Θερμές ευχαριστίες για το έργο που δώσατε ο καθένας στη σχολή με πολύ αυταπάνηση, με πολύ ανιδιοτέλεια θα έλεγα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπέο κ. Αθανάσιο αλλά και την Εκκλησιαστική Επιτροπή εδώ της Κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας δίνουν τους χώρους και φιλοξενούν τη σχολή δωρεάν. Είναι κάτι σημαντικό για μας, όπως και η αίθουσα εδώ απόψε, για να κάνουμε αυτή την απονομή
των διπλωμάτων και των ενδεικτικών. Και με ιδιαίτερη ευτυχή θα ήθελα την απάντηση αυτή να την έδινα στον επίσκοπο Κυανέων, συλλογιζόμενα, γιατί με ρώτησε στον αγιασμό τι έργο έχει κάνει η σχολή που είναι οι ψάλτες. Εάν ξεκινήσουμε τις γειτονικές κοινότητες, πρώτα απ' όλα από πάνω εδώ που είμαστε είναι ο Απόστολος Βαρνάβας. Εδώ ψέλλουν τα αδέρφια Ελευθεριάδη, μαθητές και οι δυο της σχολής και ο ένας διδάσκαλος της σχολής, και ο Σίμος και ο Δημήτρης. Αν πάμε στην Παναγία, άλλοι βοηθοί και μαθητές. Αν πάμε στον Αγιάννη, είναι ο κύριος Σταυρινίδης, που είναι και καθηγητής της σχολής. Αν πάμε στον Άγιο Δημήτριο, είναι εδώ ο Αλέξανδρος, ο Ριγίνος και άλλοι μαθητές εκεί της σχολής, τελειόφοιτοι και στη σχολή ακόμα σε μαθητικά χρόνια. Να ξεκινήσουμε τη δική μου την κοινότητα, την Αγία Κατερίνη, που είναι ο Στασίνος ο Πελαγίας. Άρα λοιπόν, εάν αμέσως στις πέντε κοντινές κοινότητες είναι όλοι σχεδόν μαθητές ή συνεργάτες της σχολής, θα ήταν μια απάντηση έτσι καλή. Και βέβαια στη δική του κοινότητα, που και ο Χριστός του Μουσουαρχημαδρίτης είναι μαθητής της σχολής και απόφοιτος, και ο πατήρ. Πώς το λένε, ο καινούριος, ο Χριστιανός, και εκείνος υπηρέτησε στη σχολή. Άρα λοιπόν η σχολή έχει κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, έστω με τα λίγα ή τα μικρά βήματα, μέσα από αυτές τις μικρές ή μεγάλες δυσκολίες που συνάντησε. Εγώ έχω πάρει την απόφασή μου, ήδη έχω μιλήσει με τον Σεβασμιότατο, είπαμε και κάτι σε εξετάσεις, επειδή όμως δεν είναι παρόν απόψε, θα ήθελα έτσι εκείνο να το πω και να το εκμεστριφτώ. Έχω ζητήσει να σταματήσω από την σχολή, από τη διεύθυνση της σχολής τουλάχιστον. Πρέπει να ξεκουραστώ, χρειάζομαι κάποιον χρόνο ανάπαυλας. Να ευχηθώ κι εγώ ό,τι καλύτερο στην σχολή από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια σε όλους για τα αποτελέσματα. Ήταν μια πολύ καρποφόρα η χρονιά η φετινή. Και θα ήθελα απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ στην γυναίκα μου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον όλα τα απογεύματα, όλα αυτά τα χρόνια, και είναι 29 χρόνια, θα μπούμε στον 30ο χρόνο που διανύουμε, έλειπα από το σπίτι, έλειπα από τα παιδιά μου και ήμουν εδώ παρόν. Την ευχαριστώ γιατί το δέχτηκε αυτό. Είναι άνθρωπος και εκείνη της Εκκλησίας, μεγάλωσε στα Ιερουσαλήμ, γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί και μου συμπαραστάθηκε και μου συμπαραστέκεται σε αυτό το έργο, το οποίο θα μπορούσα να το είχα κλείσει μόνο στην τοπική μου κοινότητα, όμως εγώ διάλεξα να κάνω και ένα βήμα παραπέρα, με τις ευλογίες βέβαια του Αρχιεπισκόπου μας, μέσα από τη σχολή ή μέσα από τις άλλες μικρές συνασχολίες που έχω. Μιας και είναι παρόν ο κύριος Πολυκανδριώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για όλη τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον Βασίλη με ένα παράπονο. Γιατί όσο ήμουν διευθυντής δεν γράφτηκε στη σχολή, αλλά σε ελπίζουμε θα γραφτείς από το Σεπτέμβριο. Πάντα τον καλό του λόγο και την παρουσίαση που μας έκανε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις δικές του εκπομπές, το ραδιόφωνο του LGR, είχε να πει ένα καλό λόγο, είχε να προτείνει τη σχολή μας. Κάναμε άπειρες κουβέντες και συζητήσεις και πολύ περισσότερο βέβαια τα παιδιά του Χιλένη, τον Γιώργο Τολίκου που είναι και απόψε παρόν και βιντεογραφή για τη σχολή μας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Πάντα επιτυχίες στο έργο της σχολής. Να είστε καλά. Σύντομη ομιλία έκανε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος, ο οποίος στη συνέχεια απένει με τα πτυχία στους μαθητές. Ακολούθησε πλούσιο φαγητό, που ήταν μια προσφορά της σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Θέλω να μεταφέρω τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, τη χαρά του, την αγάπη του. Να σας πω ότι είναι στην Αρχιεπισκοπή τώρα. Είχα πάει το μεσημέρι κοντά του και βγήκε εντάξει. Όλοι ξέρετε κάποτε κουραζόμαστε και θέλουμε ανάπαυση. Λέγω στον Ιωσήφ, ο Καλλίνικος, τον οποίο αρκετοί από σας μπορεί να τον ξέρετε, δεν υπάρχει τώρα, πέθανε εκατοχρονίτης. Σε κάποιο στάδιο είχε πάθει φωνή του και ήταν μαραζωμένος, τι θα γίνει. Οπότε ένας παππούς του είπε θα κάνεις τσάι με τα σίκα. Και τα σίκα έχουν ειδικό υγρό μέσα φαίνεται, που μαλακώνουν τις χορδές, τις αναπαύουν, βοηθούν. Αλλά κυρίως, αν δεν κάνω λάθος, ποιος είναι αυτός που έχει το βιβλίο το ωραίο, το πλούσιο, τρία βιβλία, ο μουσικός ο μεγάλος, που έχει ιατρικές συμβουλές. Σανίτσα. Όχι, όχι, πιο παλιός. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Μεταξύ των συμβουλών λέει, το σπουδαίτερο είναι η ανάπαυση.
Γι' αυτό είναι καλά ο Ιωσήφ να κάνει ένα Σαββατιαίον έτος, όπως κάνουν οι καθηγητές, για έρευνα και ανάπαυση. Να δώσει χρόνο στον εαυτό του για να μπορεί να συνεχίσει για πολύ περισσότερα χρόνια στη συνέχεια. Δεν είναι κακό αυτό. Καλά κάνεις, σοφά κάνεις. Να προσέξεις. To recover. Βέβαια, να λιγοστέψεις το αυτό. Εγώ πάντοτε του έλεγα. Ιωσήφ, δεν χρειάζεται να κάνεις εκδηλώσεις πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα και πριν από τα Χριστούγεννα, γιατί οι κληρικοί ιδιαίτερα είμαστε φορτωμένοι. Να το πω στα κυπριακά. Του έλεγα, τσίευκε τον εαυτό σου. Είναι το αρχαίο κίδομε. Δάσκαλε. Ναι, ναι, ναι. Σημαίνει να προσέχει τον εαυτό του. Λοιπόν, για να μπορεί να έχει διάρκεια. Να μην αναλυθώ σε ευχαριστίες τον καθένα προσωπικά, σε όλους μαζί, να πω θερμές ευχαριστίες. Χαιρόμαστε που διαθέτετε τον χρόνο σας, άλλοι να διευθύνετε τη σχολή, άλλοι να την ισχύετε οικονομικά και άλλοι να φυτάτε. Είναι μια πολύ ωραία παρουσία, είναι μια πολιτιστική διάσταση της ομογένειας μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει η ομάδα αυτή. Και το ότι, ας πούμε, εφρόντισε ο πατήρ Ιωσήφ παράλληλα προς τη βυζαντινή μουσική να υπάρχει και ο τομέας της ευρωπαϊκής και έκανε ένα όργανο. Έτσι, θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι απόψε εδώ. Απουσιάζει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά δόξα τω Θεώ, καλά να είναι και υπάρχει και η συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα φωνάζω τα ονόματα μία-μία τάξη. Να έρχεστε από τον Θεοφιλέστατο να παίρνετε το χαρτάκι σας και στη συνέχεια να φάμε και να... Ξεκινάμε από την τάξη της Γεωργίας, το Ολί Μάριος. Είναι ο πρόεδρος και ο ψάρτης του Νορθάμπτον και εκεί που τον Νορθάμπτον για πολλά χρόνια ήταν καθυστερημένο στην προκοπή, τώρα κατάντησε να έχει λειτουργία κάθε Κυριακή. Συγχαρητήρια. Ό,τι επιθυμείς. Βερίου Κατερίνα. Δημητρίου Χριστόφορος. Χρυσόστομος. Και αυτό σίγουρα δεν είναι. Ο Πιερής δεν είναι. Λάμπρο Ιωάννης. Λάμπρο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί φέτος με τη βοήθεια και του Ανδρέα του Μπεσίρη, για τον οποίο θα πω στο τέλος κάποια πράγματα, καταφέραμε να έχουμε και παιδιά, πάντα υπήρχαν παιδιά του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου, αλλά από την τρίτη τάξη δημιουργήσαμε μια ομάδα με διάφορα όργανα και στη συνέχεια τα παιδάκια ήρθαν και στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Δεν είναι όλοι εδώ, αλλά η ομάδα αυτή που είναι ο Αλέξανδρος, σαν Αλεξανδρέα Τάρν Αλέξανδρος. Συγχαρητήρια. Όλο δικάρια. Θεοδωρίδη Γεωργία. Μπράβο, παιδί μου. Συγχαρητήρια. Ζούκα Νάντια. Προχωράμε στην τάξη του κυρίου Σάβα. Γκρατινάρο Τζόρτζ. Δημητριάδης Παντελής. Καλητήρια, να είστε καλά. Χριστοφίδη Ευγενία. Λεμονάρης Διονύσιος. Είναι διαφορετικά οι επίπεδα οι τάξεις. Βέβαια, επειδή είναι μαθητές ενός καθηγητή Νικομάνης Νίκος. Πολστάμ Νικολέτα. Από τις τάξεις του κυρίου Σταυρινίδη, Γεωργίου Αναστάσιος. Συγχαρητήρια.
κράτησε εδώ, τέκει το κόμμα. Ανδρονίκου Νίκος. Θεοδόρου Χρήστος. Θεοδόρου. Κύρικη Μαρία. Ζεύκη Ανδρούλα. Ζεύκη. Και Χριστάκη Ανδρούλα που θα πάρει και για το γιο της τον Χρύσανθο. Κάνει Αλέξανδρος. Έχουμε ακόμα την καθυστήρια. Από του πατρός Χρυσοστόμου Χριστοδούλου Κλήτος. Γερνίου Σάβας. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Dragan Augustin. Ευαγγέλου Μαργαρίτα. Θα δώσουμε και της Ευρωπαϊκής Μουσικής από την τάξη της κυρίας Δήμητρας Μπράιον, Βερίου Κατερίνα Βερίνε, Δημητριάδης Παντελής. Ανδρονίκου Νίκος. Καλογεράκης. Έχουμε και δύο τυχεία ιεροψάλτου. Το πρώτο το παίρνει ο Ανδρέας Μεσίρης με πολύ... Θέλω να τον ευχαριστήσω, ο επόμενος μαθητής ο Μιχάλης ο Καπλάνο που δεν είναι εδώ, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί και εκείνος μαζί με την σύζυγό του αλλά και με τον Νίκο βοηθήσανε αρκετά στο έργο της σχολής και είναι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί με δέχτηκε σαν δάσκαλο για να πάρει το δίπλωμα της Βυζαντινής Μουσικής του Ιεροψάλτη. Ευχαριστώ πολύ, να ευχηθώ πάντα επιτυχίες στο έργο της σχολής. Η σχολή θα ξεκινήσει την καινούργια χρονιά 14 Σεπτεμβρίου, έχετε πάρει όλοι γράμματα. Και θα δούμε ποιος θα αναλάβει τη διεύθυνση μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Θεοφιλέστατε. Μπορούμε να σηκωθούμε, δεν ξέρω, κάποιος θα πρέπει να κάνει την... πώς θα σηκωθούμε για το τραπέζι, δεν ξέρω. Έλενα, κάποιος... Ένα τραπέζι. Ωραία. Να σηκωθεί το χέτα, ήμουν, ελάτε. Thank you.
Μετά το φαγητό, οι καθηγητές μαζί με τους μαθητές έψαλαν και τραγούδησαν διάφορους ύμνους και τραγούδια. Ας παρακολουθήσουμε ένα από αυτά. Τέλος της εκδήλωσης, ο αγαπητός συνεργάτης του σταθμού μας, πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας, έδωσε συνέντευξη στον σταθμό μας και τον Βασίλη Παναγή, αναφερόμενα στα μελλοντικά του σχέδια. Ας δούμε τι είπε. Καλησπέρα, πατέ. Καλησπέρα. Ήταν μια ευχάριστη βραδιά απόψε. Ζήσαμε όλα όσα συμβαίνουν στην Βυζαντινή Σχολή Μουσικής, με πολύ ευχάριστα αποτελέσματα όσον αφορά και τους μαθητές και τους δασκάλους και τη σχολή. Μόνο με ένα δυσάρεστο, μια ανακοίνωση την οποία ακούσαμε από εσάς, η αποχώρηση από τη διεύθυνση της σχολής. Πώς πάρθηκε αυτή η πολύ, είμαι σίγουρος, δύσκολη απόφαση μετά από τόσα χρόνια? Θα σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα γιατί ήσουν απόψε στην γιορτή αυτή της σχολής, στο κλείσιμο. Θα με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σου και η αγάπη και η σχέση αυτή, τέλος πάντων, που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, από τη στιγμή που πρωτοβρεθήκαμε στο σταθμό του LGR και στη συνέχεια στην ελληνική τηλεόραση που και οι δυο μαζί υπηρετούμε. Να ευχαριστήσω και το Hellenic TV για την αγάπη του όλα αυτά τα χρόνια και την προσφορά του μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνουμε τη σχολή. Νομίζω ότι ήταν μια σωστή απόφαση στη σωστή στιγμή. Δεν ήταν κάτι το... όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν ένα τέλος. Εγώ έκανα τον κύκλο μου. Και είναι καλό κανείς να το απολαμβάνει. Θα έλεγα, αντί να σε διώξω, είναι καλύτερα να φύγεις. Δεν ξέρω, δεν αισθάνθηκα διωγμένος και δεν θέλω να φύγω. Ειλικρινά, επειδή είχα και ένα πρόβλημα με τη φωνή μου τα τελευταία χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσω την ευκαιρία, όπως και εμένα μου δώσαν την ευκαιρία όταν ήρθα εδώ, που ήμουν 22-23 χρονών, να δώσω την ευκαιρία σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αισθάνομαι ότι η παροικία έχει γεράσει σε κάποια σημεία και θέλω να δείξω ένα δρόμο. Δεν είμαι ο φωστήρας της παροικίας. Έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Επάξια, ο καθένας θα το κρίνει από τον τομέα του. Βέβαια, επαφήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο. Εγώ του έχω θέσει. Λυπάμαι που δεν ήταν απόψε μαζί μας. Ήταν άρρωστος, αλλά σίγουρα το ξέρει ότι το έχουμε κουβεντιάσει. Ήδη είχε μιλήσει και με τον Θεοφιλέστατο. Συμφωνήσαν στο να έχω μια απουσία. Τώρα, αυτή αν θα είναι μικρόβια ή μακρόβια, δεν το ξέρω. Είναι ένα έργο που μεγάλωσα μαζί του. Το αγαπώ, το ίδρυσα, το διεύθυνα μέχρι εδώ. Πιστεύω αίσια.
δεν ξέρω τι... Πατέρ, επειδή σε γνωρίζω πάρα πολύ καλά και όπως είπες και εσύ έχουμε συνεργαστεί τόσα πολλά χρόνια, ξεκίνημα από το ραδιόφωνο και μετά και στο Hellenic TV, σε γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω μου έδωσες την εντύπωση ότι κουράστηκες όχι μόνο από τη σχολή της Βυζαντινής Μουσικής, αλλά έβλεπα έτσι μία κούραση να προέρχεται γενικά από όλες τις δραστηριότητες σου και πιστεύω ότι μπορεί και να είναι και θέμα κάποιοι παράγοντες να σε έχουν πληγώσει. Αυτό ισχύει ή είναι η εντύπωση που έχω εγώ? Κοιτάξτε, όταν κάνεις κάτι και όσο πιο... Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, δεν μου αρέσει, γιατί εγώ αισθάνομαι, θέλω να μιλάω για το εμάς. Όταν βάζω τον εαυτό μου, δεν μου αρέσει εμένα και λοιπά, μερικές φορές που πρέπει να πω για μένα. Ο καθένας το βλέπει, το κρίνει. Εντάξει, όταν ανεβαίνεις, όταν είσαι μπροστά, σε βλέπουν πολλοί. Δεν τους αρέσεις όλους, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορώ όμως να πω ότι με έδιωξε τόσο πολύ η πίκρα των ανθρώπων, που πάντα την είχα από την αρχή και θα την έχω και τώρα που θα σταματήσω. Γιατί πολλοί λένε, κάνει τον έξυπνο και φεύγει, δεν ξέρω, ας πούμε. Έτσι μιλάω πολύ ανθρώπινα, μιλάω όπως αισθάνομαι. Δεν θέλω να κρύβουμε πίσω από τις λέξεις. Φορτώθηκα με πολλά πράγματα και το ξέρεις. Και από το σταθμό πολλές φορές δοκίμασα να σταματήσω λίγο. Η δική σου επιμονή και αγάπη με είχε πάντα εκεί και με έχει. Και μάλιστα τώρα που σχεδόν αποχωρήσαμε και οι δυο. Όχι, ναι, εντάξει, όμως επειδή μεγαλώνουμε και στην ηλικία, είναι πολλά τα πράγματα, η κοινότητά μου έχει μεγαλώσει αρκετά, δεν ήταν μια νορία που ήταν στα χαρτιά όταν πήγα, τώρα έχουμε πολλά μυστήρια. Η παρουσία μου είναι πιο αναγκαία εκεί, είναι το ελληνικό το σχολείο, δηλαδή κάνω διάφορα πράγματα, δεν σταμάτησα μόνο στο ιερατικό μου καθήκον. Αλλά θα ήθελα ειλικρινά περισσότερο, δοκιμάζοντας να σταματήσω για λίγο ας πούμε την εκπομπή στο Hellenic, ήρθε ο πατήρ Σάββας και ανανεώθηκε το αίμα. Φαντάζομαι ότι και εδώ στη σχολή και έχουν υπέρασει αρκετοί δάσκαλοι και μαθητές. Έχω και εγώ την οικογένεια μου, θέλω να πειραματιστώ περισσότερο, δεν θα φύγω. Θα κρυφτώ κάπου για λίγο για να βρω τον εαυτό μου και να συνεχίσω, για να γεμίσω και εγώ τις δικές μου μπαταρίες. Δεν είμαι αστήρευτος, θέλω και εγώ να μάθω, θέλω και εγώ να διαβάσω, θέλω και εγώ να μελετήσω και πιστεύω ότι αυτό θα μου δώσει την ευκαιρία να γυρίσω δυνατότερος αν θέλεις. Πιστεύω ότι ίσως και να είναι μια αιτία για να μπορέσεις να ελευθερωθείς, για να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία δεν τα κατάφερες να κάνεις εφόσον ήσουν πολύ άσχολος, ίσως να έχεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου τα οποία θα ήθελες να κάνεις, τα οποία σε ευχαριστούν ιδιαίτερα προσωπικά εσένα και τους φίλους σου και είναι κάτι το οποίο θα είναι μια προσφορά προς το κοινό και έτσι με αυτόν τον τρόπο ελευθερώνοντας τον εαυτό σου από πολλές ασχολίες και ιδιαίτερα από ασχολίες οι οποίες σου κρατάνε πολύ χρόνο, ίσως να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο να κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου και θα είναι μια ίσως εισάξια προσφορά. Πάντα σκέφτομαι και έχω πολλά πράγματα για να πετυχαίνω τα λίγα. Πάντα βάζω ψηλούς στόχους για να καταφέρω να φτάνω στη μέση. Πάντα θέλω να κάνω κάτι περισσότερο και πιστεύω ότι τώρα έχω να κάνω ακόμα πιο πολλά πράγματα. Απλά επειδή όμως είναι και η καθημερινότητα, το να κάνεις 2-3 εκπομπές στο ραδιόφωνο, άλλες 2 στην τηλεόραση, το να έχεις το σχολείο, το να έχεις το άλλο το σχολείο, το να έχεις την εκκλησία, ήθελα να περιοριστώ λίγο και να κάνω πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να τα κάνουμε. Θα είμαι παρόν, θα είμαι εδώ, δεν θα φύγω από πουθενά. Απλά είναι ευκαιρία και άλλα άτομα να ασχοληθούν με αυτά που ήδη εγώ κάνω και αν θες έχω δείξει τον δρόμο, γιατί πάντα μου άρεσε να προβληματίζομαι κι εγώ και να πειραματίζουμε ταυτόχρονα, κάνοντας και δημιουργώντας κάποια πράγματα. Θέλω όμως να τα ακολουθήσουν κι άλλοι. Δεν είμαι one man show, δεν είμαι μόνο εγώ και κλείνουμε. Είναι κι άλλοι. Και έρχονται σιγά σιγά. Υπάρχουν καινούργια παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλύτεροι από μένα, που είναι επαγγελματίες στο είδος τους. Σίγουρα θέλω να ασχοληθώ με το δημοτικό τραγούδι, θέλω να προβάλλω τη Βυζαντινή μουσική λίγο περισσότερο. Αυτό που έκανα με τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, προσπαθούσαμε να επανδρώσουμε τα αναλόγια κυρίως και να μάθουμε στη δική μας γενιά τη Βυζαντινή μουσική. Πιστεύω ότι αυτό το καταφέραμε. Θέλω όμως η Βυζαντινή μουσική αυτή τη στιγμή να φύγει λίγο έξω από την παροικία, να ανοιχθεί στο αγγλικό κοινό. Υπάρχει άλλος χώρος. Ζούμε εδώ, μας φιλοξενούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να είμαστε εμείς για μας. Είμαστε εμείς για όλους.
για να τους δείξουμε ποιοι είμαστε, να δείξουμε τη μουσική μας, να κάνουμε γνωστό το έργο αυτό που κάνουμε, γιατί μεταξύ μας πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κάτι κάναμε, βάλαμε τουλάχιστον το λιθάρι, βάλαμε το πρώτο σκαλοπάτι, θα έρθουν και άλλοι να συνεχίσουν, δεν θα τα τελειώσουμε όλα εμείς. Πάτερ, οι ασχολίες ήταν τόσες πολλές, είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, βλέπαμε ότι ήσουν παρόν πάντοτε και με μια δύναμη η οποία ήταν εισάξια και αντιμετώπισες όλες τις δυσκολίες που συνάντησες και τα κατάφερες. Μήπως υπάρχουν στο μυαλό σου κάποια πράγματα που μπορούν να σε ικανοποιήσουν αφήνοντας πίσω σου όλα αυτά που σκέφτεσαι να αφήσεις και στην ζωή σου στερήθηκες κάποια πράγματα τα οποία τώρα με την ευκαιρία που ελευθερώνεσαι θα μπορέσεις να ασχοληθείς και να, θα μπορέσεις να προσφέρεις ίσως και στον οικογενειακό τομέα ακόμα. Σίγουρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου και δεν τα απόλαυσα όπως και λίγο πολύ όλοι οι γονείς. Έλειπα πρωί, έλειπα το βράδυ, έλειπα ατέλειωτες ώρες. Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου και τα ίδια μου τα παιδιά που με ενεχότανε στο να λείπω και να είμαι έξω από το σπίτι. Και με στηρίξανε σε αυτό, γιατί αν είχα προβλήματα από το σπίτι, προφανώς δεν θα έκανα αυτά ή δεν θα ήμουν εδώ. Σίγουρα θέλω να, πρώτα απ' όλα να ξεκουραστώ ψυχήτε και σώματι. Αυτό είναι το ένα, το ζητούμενο. Όμως το μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνά και όταν κοιμάμαι και όταν είμαι ξύπνος, το τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα. Έχω κάποια πράγματα. Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν μπορώ όμως να ανακοινώσω τώρα τι θέλω να κάνω. Θέλω να ζυγίσω τον εαυτό μου, να δω τι μπορώ να υποστηρίξω περισσότερο και να είστε σίγουροι ότι αυτό που θα κάνω και θέλω να κάνω είναι για το κοινό καλό όλων μας. Δεν θα είναι κάτι για να προβάλλω τον εαυτό μου. Αυτό θέλω να κάνω. Όμως θα είσαι παρόν σε κάποιες ήδη δραστηριότητες. Συνεχίζεις να είσαι καθηγητής στο γυμνάσιο και θα συνεχίσεις, ε? Ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχω υποβάλει την παραίτησή μου και εκεί να συνταξιοδοτηθώ. Είναι λίγες μέρες μέχρι το 30 Ιουνίου. Ελπίζω η Τρόικα να μην μας το απορρίψει και αυτό και να αναγκαστώ να μείνω μια δεκαετία ακόμα. Είπα ότι πρόσφερα, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Σε αυτό που μπορούσα να κάνω το έκανα και με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι ζήλο, γιατί έπρεπε τα παιδιά να πάρουν κάτι από μένα. Πιστεύω και απόψε που ήταν εδώ παιδιά μου από το σχολείο και από το σχολείο, βλέπω στα μάτια τους και βλέπω πώς με κοιτάνε και πιστεύω ότι έδωσα κάτι. Μπορεί να μην έδωσα τα πάντα. Θέλω όμως γι' αυτό το σχολείο ήταν η αρχή και στη συνέχεια ασχολούθησε η σχολή. Άρα, εάν απαλλαγώ και από τη διδασκαλία ουσιαστικά, θα έχω λίγο περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με αυτά που θέλω προσεχώς. Οι 12 Αποστόλοι θα παραμείνουν μαζί σας, θα μείνετε, θα συνεχίζετε. Στους 12 Αποστόλους, ποιο είναι το σχέδιο, τι, ή θα επαναπατριστείτε πάντα? Να μην δώσω και την τρίτη παρέτηση δια τηλεοπτικού σταθμού. Όχι, θα είμαι στους 12 Αποστόλους. Πιστεύω και έλεγα σε μια γιορτή τελευταία που μου κάνανε για τα 25 χρόνια ιεροσύνης. Ήρθα και εγώ εδώ στη Μεγάλη Βρετανία για σπουδές και να μάθω λίγα αγγλικά. Έκανα κάτι, όχι πολλά πράγματα για αυτό που ήρθα. Βέβαια, ιερώθηκα, ανδρώθηκα εδώ στην παροικία. Με αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και είπα στο τέλος ότι οι σπουδές που έκανα, το μεν μεταπτυχιακό έχει τίτλο «Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής» και το διδακτορικό μου «Η Εκκλησία των 12 Αποστόλων». Αυτές είναι οι σπουδές που έκανα. Αυτό θα αφήσω ως έργο δικό μου και στην παροικία. Όχι, δεν θα φύγω από τον ναό. Μπορεί να δώσω πολύ περισσότερο χρόνο τώρα στον ναό που με χρειάζεται. Και στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και σε αυτά που κάνω. Δεν θα απομακρυνθώ. Απλά θέλω λίγο έτσι να ξεκουραστώ και να συνεχίσω. Για την πατρίδα αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω, δεν είναι και η κατάλληλη εποχή κανείς να πηγαίνει προς την Ελλάδα. Την αγαπώ, ζω μαζί της καθημερινά, μου λείπει. Παρόλο που είμαι 30 χρόνια σχεδόν εδώ, δεν αισθάνομαι ότι έχω φύγει μια μέρα από την Ελλάδα και από την Κύπρο που υπεραγαπώ και τη μικρή και τη μεγάλη πατρίδα και ζω με το μυαλό μου και το βλέμμα μου εκεί. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να γυρίσω κάποια στιγμή εκεί. Συνεχίζετε φαντάζομαι και την εκπομπή σας στο Hellenic TV, θα παραμείνετε και θα σας βλέπουμε στα στούντιο του Hellenic TV. Προσπαθείτε να βγάλετε νέα τώρα. Θα κάνουμε κάποια διακοπή για το καλοκαίρι με επαναλήψεις όπως κάνουμε κάθε χρόνο και θα το συζητήσουμε με την παραγωγή
και μαζί σου και για το σταθμό το LGR εννοώ και για το Hellenic TV. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω έτσι αποφάσεις, να μην τα κλείσω όλα σήμερα. Το έχω μιλήσει και με τον Γιώργο, τον Λίγκο, τον αγαπητό της φίλο και συνεργάτη μου και με τον κύριο Φελά. Θα τα πούμε έτσι, ας φύγει το καλοκαίρι να ξεκουραστούμε όλοι και πρώτα Θεός εδώ θα είμαστε να δούμε τι καινούργιο θα βγει. Εγώ ευελπιστώ, Πάτερ, σε μία στενή συνεργασία που θα έχει σαν αποτέλεσμα να αφήσουμε κάτι πίσω για αυτούς που θέλουν να ενημερώνονται, που θέλουν να απολαμβάνουν αυτό που εσύ και εγώ αγαπάμε πολύ, δηλαδή μία ποιότητα μουσικής και απαγγελίας και τραγουδιού, το οποίο τέλος πάντων θα προσφέρουμε με όση δύναμη έχουμε και θα αφήσουμε πίσω για τους άλλους που θα έρθουν. Εγώ θέλω αυτό το θέμα να το έχεις στο μυαλό σου και με δίπλα σου. Σίγουρα και ευχαριστώ που το προανήγγειλες, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Έχουμε παρουσιάσει κάποια πράγματα και από το σταθμό και εκτός σταθμού σε εκδηλώσεις. Θα είναι ένας στόχος, γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες κανείς προβάλλει περισσότερο και την Ορθοδοξία και την πατρίδα και τον Ελληνισμό. Και εκεί θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας. Η παροικία ξέρει ποια είναι, έχει την ταυτότητα της πια, δεν χρειάζεται μικρούς ή πολλούς πατεράδες Ιωσήφ. Χρειάζεται όμως κάποιους ανθρώπους να κάτι άλλο να σκεφτούν και να κάνουν. Πατέρ, ευχαριστούμε καταρχήν για την απόψινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε για το φαγητό που προσφέρατε, ήταν καταπληκτικό. Η φιλοξενία άψογη. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχηθώ και σε σένα και στην οικογένειά σου καλή ξεκούραση, να επιτύχουν όλα τα σχέδιά σας, οικογενειακή αγάπη να υπάρχει πάντα και τα όνειρα που απέμειναν να πραγματοποιηθούν. Το εύχομαι και προσεύχομαι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα στο Θεό να μου δώσει αυτό που έτσι που έχω στο μυαλό μου για να μπορέσω κι εγώ να του ανταποδώσω, να φανώ άξιος αυτόν που μου χάρισε την οικογένειά μου, την ιεροσύνη μου, την ζωή μου εν γέννη. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου, η οποία με αγκαλιάζει και εσένα και τον Γιώργο ιδιαίτερα από το Hellenic. Και εδώ θα είμαστε για να κάνουμε έτσι κάποια πράγματα περισσότερο και σε χαίρομαι και σε ευχαριστώ γιατί και εσύ αγωνιάς μέρα και νύχτα από τις εκπομπές σου, από τα θέατρά σου, τα οποία έτσι τα παρακολουθώ από κοντά και από μακριά. Είμαι έτσι δικό σου φαν. Χρειάζεται όλοι να βάλουμε αυτό που μπορούμε, το λίγο ή το πολύ. Και εσύ το έχεις πετύχει σε μεγάλο βαθμό και σε ευχαριστώ. Και εσύ και εγώ, Πατέρ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμπαράσταση και την αγάπη που προσφέρει σε μένα και είμαι σίγουρος ότι εδώ θα είμαστε. Αμήν. Περισσότερα αποσπάσματα από την όμορφη εκδήλωση θα παρακολουθήσετε προσεχώς από την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε διαδικτυακά, αλλά και από το Rockbox, τη CETA UK, τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές, τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Πριν όμως αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο, το Θέατρο Τέχνης, σε συνεργασία με την ΕΚΟ, και οργανώνει συζήτηση επί των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται τώρα για την λύση του κυπριακού θέματος στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, η οργάνωση, η ελληνική και κυπριακή κοινότητα Enfield, θα δώσει συμβουλές σε ψυχολογικά ζητήματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από τις 7 έως τις 9 το βράδυ. Αμέσως μετά μην χάσετε τις ταινίες «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» και «Η παράνομη». Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι αύριο Σάββατο στις 7.30 την εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδ Βασιλιάδης. Αμέσως μετά στις 8 το βράδυ ακολουθεί η εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει τη διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου με εισηγητή τον Μιχάλη Μιχαήλ και θέμα του «Από την οικονομική κρίση στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης». Την Κυριακή στις 7.30 μην χάσετε την ανανεωμένη πολιτιστική εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης με τον Ρίγα Γουλιμάρη και τη Βικτόρια Κωνσταντινίδου και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή.
Τη Δευτέρα μη χάσετε στις 8 το βράδυ τη νέα εκπομπή «Ανάδειξέ το». Και στις 10 μη χάσετε την εκπομπή «Το ταξίδι της ζωής» με την Αγγίλου Πέσκου. Την Τρίτη στις 8 προβάλλεται η εκπομπή «Δράξαστε παιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας. Την Τετάρτη παρακολουθήστε στις 8 την εκπομπή «Με το φαγκό» του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει ολόκληρη την εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής με αφορμή το τέλος της σχολικής χρονιάς 2014-2015. Ακολουθεί η ταινία «Ο τρελός Καμικάζη» και στη συνέχεια μην χάσετε την εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει το Wine Festival και τους παραδοσιακούς χορούς από το Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας στο Μπέρμιγχαμ και τους παραδοσιακούς χορούς από το Dancing Group Ασιώτες, οι οποίοι ήρθαν από την Κύπρο για το συγκεκριμένο σκοπό. Την Πέμπτη παρακολουθήσετε το Πολιτιστικό Ημερολόγιο, μια εκπομπή με πολιτιστικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που παρουσιάζει η Σουζάνα Καζέκα στις 8. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας και παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Περισσότερα νέα από την Ομογένεια του Λονδίνου θα παρακολουθήσετε στην επόμενη εκπομπή μας. Ας ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Καληνύχτα σας.